Είναι μία έρευνα από την αμερικανική ιστοσελίδα internationalliving.com. Μία από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες που αφορά ακίνητα και διαμονή. Mm-hmm. Και μέσω της έρευνας αυτής η Κρήτη κατέχει σημαντική θέση στα 15 καλύτερα. 12 τι? Είναι ακριβώς, είναι στο νούμερο 12, 12. Πολύ σωστά. Και λόγω υποδομών, λόγω πολλών επιλογών, μπορούμε να δούμε άλλωστε και τη σχετική κάρτα. Να τονίσουμε, είναι σε παγκόσμια κλίμακα η έρευνα. Δηλαδή, η Κρήτη είναι 12η, σύμφωνα με μία από τις κορυφαίες ιστοσελίδες για ακίνητα και διαμονή σε όλο τον κόσμο, για ένα συνταξιούχο. Και από ό,τι μας λέει η έρευνα, ένα ζευγάρι μπορεί να ζήσει στην Κρήτη το μήνα, ναι, με 1589 ευρώ, είναι ο μέσος όρος. Είναι γύρω στα 1800 δολάρια. Κάπου εκεί είμαστε. 1800 δολάρια. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρώτα 5 καλύτερα νησιά για τους συνταξιούχους. Θέλω το 4, να δω την προφορά σου. Η Μάλτα, η Μαγιόρκα της Ισπανίας, Πενάγκ Μαλαισία, Ambergris Cape στο Μπελίζ και η Ιρλανδία. Η Κρήτη μας λοιπόν είναι στο νούμερο. Σ' άρεσε η προφορά μου. Περνάω. Θες να το επαναλάβεις άλλη μια φορά. Ότι το ξαναλέω. Δεν το ξαναλέω. Γιατί ήταν επιτυχημένη πρώτη φορά, οπότε μην εκτεθούμε την δεύτερη. Ωραία. Λοιπόν. Και η Κρήτη στο νούμερο 12. Στο νούμερο 12. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μανώλη Αγιομυριανάκη. Ο κύριο Αγιομυριανάκη είναι πρόεδρο Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολική Κρήτη Γνωσό. Τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά. Την καλησπέρα μα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Λοιπόν, βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω κατά κάποιο τρόπο αν τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν να κάνουν, έχουν ως κατεύθυνση κάποιο είδος θεματικού τουρισμού, αν μπορούμε να βάλουμε έτσι μία έννοια, έναν όρο, μία ετυμολογία. Δεν θα το έλεγα θεματικό τουρισμό ακριβώς. Θεματική διαμονή, μόνιμη μια... διαμονή. Να βάλουμε ένα δικό μας όρο. Ναι, μόνιμη διαμονή, πράγματι. Είναι πολύ σημαντική αυτή, είναι και για διαφημιστικούς λόγους αυτή η έρευνα. Εγώ θα σας πω μια σύντομη ιστορία. Τον Σεπτέμβριο μετέφερα ένα φιλικό ζευγάρι που έμενε στην επιχείρησή μου, στην Αγία Πελαγία, ναι, όταν και τους μετέφερα στην Εθνική για να συναντήσουν κάποιους φίλους τους. Όταν λοιπόν ανεβήκαμε πάνω στην Εθνική και περιμέναμε και αγναντεύαμε την Αγία Πελαγία από κάτω, την θάλασσα, τον καθαρό ουρανό, τον καλό καιρό, ήταν περί τις 20 του Σεπτέμβρη, μου είπαν να σου πούμε κάτι, ζείτε στον παράδεισο. Αυτός λοιπόν ο παράδεισος, αυτόν τον παράδεισο βρήκαν και αυτοί που ψήφισαν την Κρήτη μας μέσα στους 15 καλύτερους προορισμούς και όχι μόνο για τους συνταξιούχους. Αυτός ο παράδεισος είναι που συνδυάζει πράγματα που πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος κάπου αλλού. Επιγραμματικά θα αναφέρω ότι συνδυάζουμε το ιδανικότερο κλίμα για έναν άνθρωπο, την καλύτερη διατροφή, τους καλύτερους ανθρώπους και τους πιο φιλόξενους, άριστες τουριστικές υποδομές και ασφάλεια. Τι άλλο θα ήθελε ένας συνταξιούχος για να μας επιλέξει? Εγώ θα σταθώ και αυτό που είπα στην αρχή, κύριε Αγιομυριανάκη. Διαφήμιση. Διαφήμιση από το πουθενά. Πολλές οι διαφημίσεις. Από το πουθενά, εντός εισαγωγικών βέβαια. Το αξίζει Κρήτη. Και δωρεάν βέβαια. Πολλές οι διαφημίσεις το καλοκαίρι. Κυβάλια καταγράφει και το ρεπορτάζ του τουρισμού. Γνωρίζει από φορείς, από περιοδικά, από ιστοτόπους. Από παντού. Από παντού προκύπτει ότι η Κρήτη είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου. Γι' αυτό άλλωστε και κάθε χρόνο έχουμε τόσα εκατομμύρια επισκέπτες και όλοι φεύγουν ικανοποιημένοι. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, προσγειωμένοι, συνετοί και θα δούμε ότι ο τουρισμός στα επόμενα χρόνια της Κρήτης θα απογειωθεί. Μάλιστα. Πότε θα ξεκινήσει η συζήτηση για το 2022? Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει. Πιστεύω ότι από προκρατήσεις πάμε καλά. Εάν καταφέρουμε να χαλιναγωγήσουμε την πανδημία και ειδικά τώρα τελευταία με την όμικρον που μας προέκυψε, το 2022 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Εγώ λέω ότι θα είναι χρονιά εκρηκτική. Αναφορικά τώρα, Βάλη, αν μου επιτρέψεις μια τελευταία ερώτηση, θα πάρεις το λόγο μετά. Αναφορικά με την εξέλιξη με τα PCR για όλους τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό στη χώρα μας, πώς τη χαρακτηρίζετε?
Πιστεύω λίγο αυστηρή, αλλά είναι, χρειάζεται. Χρειάζεται τώρα για να προστατευτούμε αργότερα. Μην ανέβουμε πάλι σε κρούσματα και φτάσουμε και θανάτους, διότι αυτό θα είναι. Γιατί σας το λέω? Δυσφήμιση. Γιατί πολύ ναι. Διαφημίσαμε και η Ελλάδα και η κυβέρνηση το περίφημο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, που στην πράξη τώρα πηγαίνει λίγο στην άκρη με την εξέλιξη του PCR. Ναι. Ναι, βέβαια. Αλλά πρέπει να προστατευτούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε τη χώρα μας. Να μείνει καθαρή όσο το δυνατόν. Εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο έτσι στην έρευνα και να ρωτήσω τον κύριο Γεωμυριανά. Εκεί βλέπουμε για τους συνταξιούχους του εξωτερικού γιατί να επιλέξουν την Κρήτη και τους αναφέρατε. Οι συνταξιούχοι της Κρήτης και της Ελλάδας επιλέγουν την Κρήτη για. Θα επέλεγαν μάλλον την Κρήτη για να μείνουν εδώ. Ποιον είσαι να επιλέξουν οι συνταξιούχοι της Κρήτης? Δεν ξέρω τι κάνουν οι συνταξιούχοι της Ελλάδας. Της Κρήτης πάντως. Εσείς από την εικόνα, που έχετε ως πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, έχετε και ανθρώπους Έλληνες και κριτικούς που επιλέγουν και είναι εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Έχουμε ανθρώπους και έχουμε και ερωτήσεις που μας ζητάνε διαμερίσματα, μικρές επιχειρήσεις που έχουν λίγα διαμερίσματα. Και ζητάνε διαμερίσματα για να τα μισθώσουμε το μήνα, για όλο το χρόνο. Για να έρχονται κάπου από Αθήνα συνήθως και Θεσσαλονίκη και να κάνουν περιστασιακά διακοπές. Δηλαδή στις γιορτές, το Πάσχα, απόκριες, να ξεχειμονιάζουν εδώ μια και είναι καλύτερες οι κλιματολογικές συνθήκες. Όπως επίσης και από το εξωτερικό κάνουν το ίδιο. Αγοράζουν σπίτια ή μισθώνουν και έρχονται και κάνουν, περνάνε όλο το χειμώνα εδώ. Και ένα μήνα το καλοκαίρι ή δύο. Μάλιστα. Εσείς, μια τελευταία ερώτηση μόνο. Από το εξωτερικό, ποιες εθνικότητες δέχεστε πιο πολύ? Από πού έρχονται οι περισσότεροι άνθρωποι? Από ποια μέρη του κόσμου? Λέτε για προκρατήσεις τώρα? Ναι, μέχρι στιγμής. Γενικώς. Όχι, γενικά μιλάω. Κοιτάξτε, οι παραδοσιακές μας αγορές είναι Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία. Αλλά βλέπουμε τελευταία ότι και η Ελβετία και το Βέλγιο προχωράνε καλά, δίνουν καλά δείγματα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει φέτο με άλλη μια παραδοσιακή αγορά, τη Ρωσία. Αν θα επιτρέψουν τις πτήσεις. Αν τις επιτρέψουν, μάλιστα, τότε πράγματι θα είναι εκρηκτική η καλοκαιρινή σεζόν. Κυρία Γεωμυριανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και σας εύχομαι καλές γιορτές και χρόνια πολλά. Να είστε καλά, βέβαια. Να είστε καλά.